Σας ακούω, κύριε Σαριμπανίδη. Άκου, αγόρι μου. Να σας ακούσω. Αυτός ο Ζεμπέκ. Χουσέιν. Χουσέιν θέλει ένα βρωμό ξυλό. Και αυτοί που τον υποστηρίζουν και αυτοί που τον βάζουν στο συνδυασμό, ταυτόχρονα θέλουν και αυτοί βρωμό ξυλό. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Σαριμπανίδη? Αφού είναι πράκτορας ο άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνουν δηλαδή. Ενώ ο Παράν Μπουρχάν που λέει δεν είναι πράκτορας. Ο Μπουρχάν ποιος είναι, ο νευρολόγος? Είναι ο... ναι, ναι, που είναι με τον Πασόκ. Αυτός που είναι με τον Πασόκ, αυτό το καλό το παιδί. Που έχει και επιχειρήσει στην Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος. Μου φαίνεται, ναι, έχει. Καλό παιδί κι αυτό. Παραγιώτη. Αλλά και μου κάνει εντύπωση, κύριε Σαριμπανίδη, πάντως, ότι ξεχνάτε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πανίσχυρος ο Ζεϊμπέκ, βουλευτής, και με έκανε εμένα μηνύσεις, έτσι, μηνύσεις στα δικαστήρια, ο δήμαρχος Ξάνης που είναι με τη Νέα Δημοκρατία, τον είχε αγκαζέ, έβγαινε φωτογραφίες και πήγαινε στα Υπουργεία Πολιτισμού επί ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει άδεια για τα μαγαζιά του. Μου κάνει εντύπωση. Αυτά έτσι είναι, παραδείγμα. Ό,τι γουστάρετε, λέτε. Μα Νέα Δημοκρατία, αγκαλιά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι σε κάνω, τα συμφέροντα του κοιτάνε, ρε Παναγιώτη, αυτοί. Ναι, αλλά τον είπατε πράκτορα τον άνθρωπο. Εγώ, όχι πράκτορα. Εγώ, εάν κηρυχτεί πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία, θα τον σκοτώσω. Και τότε εσεί πώ βγαίνετε φωτογραφία αγκαλιά? Για βρε τη φωτογραφία του Τσέπελη με τον Ζεϊμπέκ να τη δείξω, να την χαρεί λίγο, να κοιμηθεί ήρεμο. Ο Σαριμπανίδης, πώς το λέτε αυτό? Δεν θα κοιμηθώ, ρίγος. Πείτε μου να ξέρω. Σε είπα ότι αυτοί τα συμφέροντα τους κοιτάνε.